την κλίνην βασιλίδα εγκομιάσομεν, υπομονήν την οσίαν περιστεράν ευλάβη, εκ του κόσμου πέτας τη της ψυχήσεως προς τα σκηνός του ουρανού, εν αγάπη ακλίνει, ασκήσει και ταπεινώσει, βόντες θράψον λύτε σου, ημών δεσμούς σανόμους. Υπομονής Θεός του την ομονή και βασιλίδων Θεόσοφων την υπερτιμών την εκλάμψα σαν Εν βίζαν και χωρούς μοναζού κατά πειρσευσαν τα πίνος βολέσαν βολεσα Ποφοκραζόντες χέρις στήλη σοφροσύνη αδειάσει των αρετών τείχο και ταμείων υπομονή αγάπη εν θέων βασιλίδων και ρασπεριδόξων. της οσίας Μητρό Σιμών Υπομονής. Εορτάζει από την Εκκλησία μας την 29η του μηνός Μαΐου. Ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός στο Ιερό Ευαγγέλιο μας συμβουλεύει εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τα ψυχά σιμών. Μέσω δηλαδή της υπομονής που θα κάνετε στις διάφορες δοκιμασίες και στους διωγμούς με τον τρόπο αυτό θα σώσετε τις ψυχές σας. Σε αυτήν την μεγάλη αρετή της υπομονής ασκήθηκε και η Οσία Βασίλισσα και Αυγούστα Ελένη, η μετέπειτα Οσία Υπομονή, που σε ολόκληρη τη ζωή της δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να εγκαρτερεί με ταπείνωση και να υπομένει. Η Οσία Υπομονή καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και ήταν θυγατέρα του Σέρβου Κωνσταντίνου Δραγάση. Ήταν Ελληνίδα από εξελληνισθέντα πατέρα και από Ελληνίδα μητέρα. Έγινε σύζυγος του αυτοκράτορα Μανουήλ του Δευτέρου του Παλαιολόγου και μητέρα δύο θυγατέρων και έξι ιών, από τους οποίους οι δύο τελευταίοι έγιναν αυτοκράτορες. Ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος και μετέπειτα ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Η Ελένη έγινε αυτοκράτηρα σε μια πολύ κρίσιμη εποχή, όταν οι Τούρκοι βρίσκονταν σχεδόν στα πρόθυρα της Κωνσταντινουπόλεως. Όμως δεν πτωήθηκε, αλλά μαζί με τον σύζυγό της εγεωργούσαν, όπως γράφει ένας ανώνυμος χρονογράφος, τας ψυχάς των παιδιών τους και του ορθοδόξου λαού. Καλλιεργούσαν δηλαδή τις ψυχές και των παιδιών τους, αλλά και του ορθοδόξου λαού, η οσία υπομονή τον σύζυγό της. Οδηγούσαν δηλαδή τον κόσμο στον δρόμο της ορθοδοξίας. Η Ελένη Δραγάση Παλαιολόγου, το κατακόσμον όνομα της οσίας υπομονής, δεν παρασύρθηκε καθόλου από την μεγαλοπρέπεια και τις τιμές του παλατιού. Αλλά ως συνετή γυναίκα και αληθινή χριστιανή, συναισθάνθηκε περισσότερο την ευθύνη της τόσο προς τον σύζυγό της και τα παιδιά της, όσο και προς τον λαό του Θεού. Και η συνέστηση αυτής της ευθύνης την έκανε να ζητά πάντοτε χάρη και φωτισμό Θεού για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην τόσο μεγάλη της αποστολή αγαπούσε πολύ τον Θεό και τους συνανθρώπους της και για να πετύχει τους στόχους της θέλησε να βαδίσει την οδό της αγάπης κάτω από το ύψος του Σταυρού με υπομονή και καρτερία στους δύσκολους εκείνους καιρούς που ζούσε. Επιπλέον ήταν ένα γερό στήριγμα του συζύγου της διότι είχε μεγάλη πίστη και μεγάλη υπομονή του ιού τη του ανέθρεψε εν παιδεία και νουθεσία κυρίου, όπω ορίζει ο νόμο του Θεού δηλαδή, ώστε να είναι πάντοτε αγαπημένοι και στην καρδιά του να βασιλεύει η πίστη και κάθε αρετή. Πολλοί σύγχρονοι τη ιστορική την εγκομιάζουν και την επενούν για την ενάρετη πολιτεία τη και τονίζουν ότι ήταν το καύχημα για τον σύζυγό τη και τα παιδιά τη, αλλά και καύχημα για τον λαό της Κωνσταντινουπόλεως. Χαρακτηριστικά γράφτηκε «Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς όμοια με αυτήν την γυναίκα ανάμεσα σε άλλες που έχουν τα ίδια αξιώματα, ούτε άλλοι με τόσα χαρίσματα και ενάρετες πράξεις». Το έτος 1425 πεθαίνει ο αυτοκράτορας Μανουήλ ο δεύτερος ο παλαιολόγος. Τότε η Ελένη εγκαταλείπει τα ανάκτορα, εγκαταλείπει την κοσμική ζωή και έρχεται να ζήσει ως μοναχή στο μοναστήρι της Σκυρά Μάρθας, όπου κύρεται μοναχή με το όνομα Υπομονή. Όταν έμεινε χείρα, θεώρησε πως της δόθηκε η ευκαιρία να ικανοποιήσει μια παλιά της νεανική επιθυμία που ποτέ δεν έσβησε από τα βάθη της ψυχής της. Και τώρα ως μοναχή διακρίθηκε σε κάθε αρετή τόσο πολύ, ώστε καμία δεν μπορούσε να αναμετρηθεί μαζί της. Το άριστον ήτο ότι συνέδεσε την έννοια του μοναχικού ονόματός της με τον τρόπο αντιμετωπίσεως των πολλών και μεγάλων δυσκολιών υπομονή κατά βίον, πράξην και όνομα. Έτσι εν τη υπομονή αυτής, εκτίσα το την ψυχήν αυτής. Η αγάπη της οσίας υπομονής για την Ορθοδοξία, που με τους αγώνες του υπερασπιζόταν τότε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, φαίνεται και από τον τρόπο που η Αγία αντιμετώπισε τον θάνατο του Ιού του αυτοκράτορα Ιωάννη Ογδόου του Παλαιολόγου, ο οποίος είχε ήδη προσχωρήσει στους λατινόφρονες. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι ήσαν οι ενωτικοί που ήθελαν την ένωση ή μάλλον την υποταγή της Ορθοδοξίας στον Παπισμό. Και η μητέρα Οσία Υπομονή αρνήθηκε να τελέσει μνημόσυνο στον ιό της επειδή έφυγε από την ζωή ως Λατινόφρονας. Ως μοναχή, η Ιωσία Υπομονή στο μοναστήρι έζησε περίπου 25 χρόνια μέχρι το έτος 1450, οπότε και κοιμήθηκε ειρηνικά μέσα σε εκείνα τα τόσο ταραγμένα χρόνια. Η μονή στην οποία εγκαταβίωσε, κατά την άλλωση καταστράφηκε ολοσχερός η μνήμη της ορίστηκε να τιμάται την 29η Μαΐου μαζί με την φοβερή εκείνη η μέρα της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους. Υπήρχε μία αρχαία προφητεία η οποία έλεγε «Ο Κωνσταντίνος, ο Υιός της Ελένης, έχτισε την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Υιός της Αγίας Ελένης». Όταν όμως ανέβει στον θρόνο ένας άλλος Κωνσταντίνος, ιός μια άλλη Ελένης, τότε η πόλη θα πέσει στα χέρια των απίστων. Γεγονός το οποίο έγινε, αγαπητοί αδελφοί, λόγω της αμαρτίας και λόγω της αίρεσης. Γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός να πέσει η πόλη στα χέρια των Τούρκων. Γιατί αν δεν έπεφτα στα χέρια των Τούρκων η πόλη, θα γινόταν η ένωση με τους παπικούς. Οπότε ο Θεός διέκοψε τα άνομα σχέδιά τους. Είναι άγνωστες οι βουλές και τα κρίματα του Θεού, κάτι το οποίο σε μας φαντάζει άσχημο και κακό, επί της ουσίας μπορεί να είναι για την σωτηρία της ψυχής μας. Μία τέτοια ημέρα αναμφίβολα η Ωσία Υπομονή, η τελευταία βασίλισσα του Βυζαντίου, εμπνέει υπομονή και καρτερία στις δοκιμασίες, ώστε να καταφέρουμε και εμείς με την βοήθεια του Χριστού να σώσουμε την ψυχή μας.